Κυρία Παπατσόρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Χονδρόπουλη και σε εσάς και στους ακροατές σας. Το θέμα το σημερινό αφορά όλους μας, απασχολεί την καθημερινότητά μας και κατ' επέκταση τη ζωή μας. Λοιπόν, η διαφήμιση, ναι, θα το χωρίσουμε σε ενότητες, θα προσπαθήσουμε, θα έχω ως κορμό το κείμενό μου, αλλά θα το αναλύσω και θα επεκταθώ περισσότερο. Ναι. Λοιπόν, αναπούμε τι ακριβώς, τι σημαίνει διαφημίζω. Διαφημίζω, εννοούμε ότι βοηθάω να εξαπλωθεί με το λόγο και το γνωστοποιώ αναγγέλλοντας το δημόσια. Και γενικά με τη διαφήμιση τονώνουμε τα πλεονεκτήματα ενός προσώπου ή ενός πράγματος προκειμένου να αυξηθεί η αξία του, η ηθική και η υλική. Όμως, κατά κύριο λόγο, χρησιμοποιείται στο εμπόριο. Είναι η εμπορική όψη της δημοσιότητας που γίνεται επιπληρωμή και αποβλέπει στο εμπορικό κέρδος. Η σύγχρονη διαφήμιση έχει περίπου ζωή σε 100 χρόνια. Μάλιστα. Από τότε που το σύστημα παραγωγής έχει υποστεί πολύ μεγάλες αλλαγές. Να προσθέσω εδώ ότι οι διαφημίσεις δεν πουλούν μόνο αγαθά και υπηρεσίες, είναι και αυτές προϊόντα. Και ότι ένα παράδειγμα είναι η εμπορική φωτογραφία. Θα το ορίσω ότι η διαφήμιση, η ψυχή της διαφήμισης είναι μεγάλες υποσχέσεις. Ναι. Αφού το χωρίσουμε λοιπόν σε ενότητα και αναφερθούμε λίγο ιστορικά, ότι δεν είναι θέμα σημερινό η διαφήμιση. Βέβαια. Το κρεμασμένο στην τρύπα σπηλιάς, υπόλοιπο του κυνηγίου, όταν ήταν μια πράξη δημοσιότητας. Ναι. Δηλαδή ήταν η ανταλλακτική, το ανταλλακτικό εμπόριο, ότι αυτό εμένα δεν μου χρειάζεται, θα χρειάζεται σε κάποιον άλλο και θα το ανταλλάξουμε με ένα εμπόρευμα το οποίο εγώ δεν έχω. Ναι. Δηλαδή ξεκίνησε ως ανάγκη τελικά. Ναι. Η διαφήμιση ήταν ανάγκη, προέκυψε ως ανάγκη, ανεξάρτητα αν κατέληξε σήμερα ως χειραγώγηση. Ακόμα και τότε που δεν υπήρχαν τα χρήματα, έτσι, ως ανταλλαγή. Εννοείται. Ναι. Μετά, βέβαια, στην αρχαία Ελλάδα το διαλαλούσαν επιπληρωμή τα εμπορεύματα, στα παζάρια, γινόντουσαν πολλά παζάρια, ακόμα και θα πούμε και σύγχρονα σήμερα, εμπορικές εκθέσεις, αλλά εκεί μιλάμε για τη ζωντανή διαφήμιση. Δηλαδή την έκθεση και την εκθίαση των εμπορευμάτων είναι εντελώς διαφορετικό από την εικονική διαφήμιση. Είναι άλλο πράγμα. Με την ανακάλυψη βέβαια της τυπογραφίας και την ανάπτυξη της βιομηχανίας, τη μεγάλη παραγωγή προϊόντων, δημιουργήθηκε η ανάγκη τα προϊόντα να μπορούν να γίνουν γνωστά και σε περιβάλλον έξω από εκεί που παράγονται. Έτσι προέκυψε η ανάγκη και οι πρώτες διαφημίσεις είχαν αρχίσει να δημοσιεύονται το 1600 περίπου εκεί για αυτό το συγκεκριμένο λόγο. Διότι αυτά που περίσευαν και χρειάζονταν κάποιο μέσο να τα γνωστοποιήσουν και να τα εκθιάσουν σε ένα μακρινό καταναλωτή. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να πούμε έτσι ένα παραδειγματάκι ότι μια διαφήμιση του 1657 σε μια γαλλική εφημερίδα που λέει ότι, που διαφημίζει το καφέ και λέει ότι είναι υγιεινός, στυλώνει την καρδιά, βοηθάει τη χώνευση και ελαφρύνει το πνεύμα. Μάλιστα. Ήταν λοιπόν από τις πρώτες διαφημίσεις. Mm-hmm. Θέλω να προσθέσω όμως εδώ, παρόλο ότι δεν το έχω αναφέρει στο κείμενό μου, είναι πολύ μικρός ο χώρος, δηλαδή η αρθογραφία απαιτεί πολύ συμπυκνωμένα πράγματα, δηλαδή δεν μπορείς να επεκταθείς ένα τόσο πολύ μεγάλο θέμα. Ότι στις πρώτες διαφημίσεις οι εκδότες των εφημερίδων ήλεγχαν την αλήθεια των διαφημιζομένων προϊόντων. Mm. Δηλαδή, κάτι που νομίζω δεν ισχύει σήμερα, έτσι. Εννοείται. Και τώρα θα μπούμε λίγο στη διαφήμιση και στον τύπο, σε αυτή την ενότητα. Η πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα είναι πολύτιμη, αν είναι αμερόληπτη και αντικειμενική. Βέβαια. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Ναι, ναι. Και αυτό επιτυχάνεται πώς. Όταν οι εφημερίδες μπορεί να μεταφέρουν τις πληροφορίες τους, γενικά ο τύπος, όταν είναι ανεξάρτητο οικονομικά από το διαφημιζόμενο. Ναι. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει τώρα. Βέβαια. Και στην πραγματικότητα η διαφήμιση όχι μόνο δεν προσφέρει, είναι ανεπαρκής και επεμβαίνει και στην πληροφορία.
Γιατί δεν μπορεί να σταθεί πια ο ποιοτικός τύπος, δηλαδή να σκεφτείτε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, ότι ο ποιοτικός τύπος αποκομίζει περίπου τα 3/4 των εσόδων του από τη διαφήμιση. Αν δεν υπάρχει αυτό, ναι, τότε δεν μπορεί, είναι κρίσιμη η επιβίωσή του. Δεν μπορεί να σταθεί, να επιβιώσει. Ναι. Όμως θα προσθέσω και το εξής. Εδώ, γιατί θα πούμε και για το λαϊκό τύπο, εκεί που λέμε αυτό που λέμε κίτρινος, ας το πούμε και έτσι, ότι ενώ στον ποιοτικό τύπο απαιτείται τα 3/4 οικονομικά να στηρίζεται από τη διαφήμιση, στο λαϊκό τύπο το 1/4, που σημαίνει ότι αυτές οι πληροφορίες, αυτές οι γαργαλιστικές πληροφορίες έχουν περισσότερη απήχηση, δηλαδή πουλάνε τελικά τα σκουπιδάκια. Είναι δική μου αυτή η παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν ότι ο τύπος, για να μπορεί να ανταποκριθεί, όπως είπαμε, οικονομικά στις πιέσεις, λαμβάνουν υπόψη τους διαφημιστές και δημορφώνουν τις εφημερίδες τους σύμφωνα με όσα πιθανόν αρέσουν και σε αυτούς. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η διαφήμιση μέσω του τύπου. Τώρα, όσον αφορά την τέχνη, θα πάμε σε μια άλλη ενότητα. Τέχνη και διαφήμιση. Η τέχνη του να παρουσιάζεται στο κοινό μια προσφορά. Έτσι το λένε, έτσι. Έτσι το λένε. Δεν συμφωνώ βέβαια εγώ. Mm-hmm. Η τέχνη να αυξηθούν οι πωλήσεις με όλα τα μέσα. Η τέχνη να δημιουργήσει στο μέγιστον την έλξη από μια προσφορά. Στην τέχνη της διαφήμισης έχουν συμβάλει και πολύ αναγνωρισμένοι ζωγράφοι. Και θα πω ένα παράδειγμα. Το 1886 ο πλουσιότερος και ο δημοφιλέστερος ζωγράφος της Αγγλίας, της όψιμης βικτοριανής περίοδου, Μιλάις Έβερι, ήταν από τους πιο διακεκριμένους που τα θέματα του, της ζωγραφικής, πήραν μέρος στη διαφήμιση. Ένα άλλο θέμα, θέλετε να με ρωτήσετε κάτι? Όχι, μας αρέσουν αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά, και επειδή σίγουρα όταν θέλατε να γράψετε το άρθρο, έτσι ψάξατε πάρα πολύ γύρω από το χώρο της διαφήμισης. Οπότε είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε, και ειδικά για ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τη διαφήμιση. Παρόλο ότι είμαστε όλοι κάτω από ένα δίχτυ, κάτω από το δίχτυ της διαφήμισης. Όλους μας απασχολεί η διαφήμιση. Βέβαια, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα τη δούμε, θα την ακούσουμε, θα τη διαβάσουμε. Ναι. Να μιλήσουμε τώρα για την επιστήμη και τη διαφήμιση. Για την ψυχολογία. Είναι επιστήμη η διαφήμιση. Στηρίζεται στην ομαδική ψυχολογία. Απαραίτητη είναι η επανάληψη, όχι όμως η μονότονη. Πώς χειρίζεται δηλαδή. Πώς χειρίζεται τη διαφήμιση ο επιστήμονας, αλλά με στοιχεία που ανανεώνονται. Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη που αποκτήθηκε σε βάθος χρόνου, πρέπει να υπάρχει αλήθεια. Όλα αυτά βέβαια σε πολύ θεωρητικό επίπεδο. Θα θέλω να αναφερθώ, γιατί για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία και είναι μια πληροφόρηση σημαντική, ότι στις ψυχολογικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά το πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και θα αναφερθώ πότε, γιατί πιθανόν να είναι και ενημερωτικό, 1914-1918, mm-hmm, πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, για τη στρατολόγηση εθελοντών υπήρξε μία αφίσα η οποία τιτλοφορείται «Τι έκανε στον πόλεμο μπαμπά». Δεν ξέρω αν εσείς έχετε ακούσει αυτή την έκφραση. Βέβαια. Και βέβαια τώρα ήρθε η ώρα να αναλύσουμε και να ενημερώσουμε τι σημαίνει αυτό. Ήταν λοιπόν το σχέδιο μιας οικογένειας, λεπτομερές και προσεγμένο, το κορίτσι να κάθεται στα γόνατα του πατέρα και το αγόρι να παίζει με τα στρατοτάκια στο χαλί στα πόδια του. Η σκηνή είναι καθαρά οικογενειακή, δεν αποτελεί αναφορά στον πατριωτισμό, έτσι, και επικαλείται βασικές ανθρώπινες σχέσεις. Ναι. Δηλαδή προσπαθεί να περάσει το μήνυμα ότι θα πρέπει να πας εθελοντής, να κερδιθεί ο πόλεμος για να διατηρηθούν οι οικογενειακές αξίες που απεικονίζονται σε αυτή την εικόνα. Και νομίζω ότι είχε απήχηση. Είχε τεράστια απήχηση. Και βέβαια να συνεχίσουμε έτσι από παλιότερα λίγο ιστορικά, ότι η ραγδαία εξέλιξη της διαφήμισης ξεκίνησε
μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και να το πούμε πότε, 1939-1945. Δεν ξέρω αν οι πληροφορίες αυτές είναι υπερβολικές. Εντάξει, ίσως νομίζω... για κάποιους είναι χρήσιμες, γιατί δεν γνωρίζουν. Ναι, οι μεγαλύτεροι σίγουρα τα ξέρουν αυτά. Ναι, θα πω κάτι τώρα για το ραδιόφωνο, ε. Ναι. Μια διαφήμιση λοιπόν, μετά το δεύτερο, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μιλούσε για το ραδιόφωνο και απευθυνόταν έτσι στον πατριωτισμό και έλεγε να αγοράσετε ραδιόφωνο για να μπορείτε να αποδείξετε, θα αποδείξετε με την αγορά του ραδιοφώνου την ελευθερία του ακούει. Ναι. Εντάξει, το έκανα και αυτό μια αναφορά, μιας και είμαστε και στο ραδιόφωνο, έτσι. Ναι, ναι. Άλλωστε τότε εκείνα τα χρόνια το ραδιόφωνο ήταν η κύρια πηγή ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ήταν η κύρια πηγή ενημέρωσης. Ναι. Υπήρχε και ο έντυπος τύπος, αλλά πιστεύω ότι όσοι είχαν τη δυνατότητα να έχουν ραδιόφωνο, ναι. Ναι, και λίγα τα ραδιόφωνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω τώρα, γιατί σήμερα η διαφήμιση είναι εικόνα. Ναι. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και θα εξηγούμε αναλύοντας το τίτλο του κειμένου μου. Του άρθρου. Η σκιά που γίνεται ουσία. Μια εικόνα μπορεί να πουλάει σαπούνι, χαρτί υγείας, ουίσκι, εταιρεία, ένα δημόσιο πρόσωπο, έναν πολιτικό ή ένα κόμμα. Τι είπατε προηγουμένως ακούγοντας την τοποθέτησή σας, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα παρακολουθώντας το ραδιόφωνο, ότι σήμερα παρουσιάζονται διάφοροι πολιτικοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ναι. Και ίσως δεν έχουν να πούν τίποτα. Σημαίνει ότι η εικόνα επηρεάζει. Ναι. Δηλαδή το κοινό το ενδιαφέρει, εστιάζεται περισσότερο στην εικόνα. Γιατί οι εικόνες είναι πιο ενδιαφέρουσες από το πρωτότυπο και στην πράξη ταυτίζονται με αυτό. Είναι αυτό που γράφω λοιπόν εγώ στον τίτλο μου «Η σκιά που γίνεται ουσία». Επίσης, οι διαφημίσεις δημιουργούν υπερβολικές προσδοκίες, επειδή είναι περισσότερο δραματικές και ζωντανές από την πραγματικότητα, η πραγματικότητα δεν μπορεί να συναγωνιστεί την εικόνα. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η τεράστια απήχηση. Ναι. Οι διαφημίσεις μας παρουσιάζουν εικόνες που τις κάνουν να φαίνονται αληθινές και έτσι αποχαυνώνουν την εμπειρία μας, συσκοτίζουν τις αισθήσεις και τις εμπειρίες που λαμβάνουμε από τον πραγματικό κόσμο, προσφέροντάς μας αυταπάτες, οι οποίες τελικά δεν πρόκειται να μας ικανοποιήσουν. Νομίζω ότι λίγο είχαμε μιλήσει γι' αυτό και σε μία προηγούμενη συζήτησή μας που αφορούσε την τηλεόραση. Ναι. Ναι. Δηλαδή, στην ουσία, σε κάνει να ζεις σε έναν πλασματικό κόσμο. Δεν βλέπεις την πραγματικότητα, δεν ασχολείσαι με την πραγματικότητα, σε αποχαυνώνει. Και μένεις βέβαια, στην εικόνα, μένεις στην εικόνα. Μένεις, εννοείται, και μένεις καθαρά στην εικόνα. Χάνεις την ουσία. Εννοείται. Δίνουμε δηλαδή, μας προκαλούν να ζήσουμε μια ζωή εξωπραγματική. Όσο δηλαδή εμείς απομακρυνόμαστε από τον πραγματικό κόσμο, λόγω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Το έχουμε πει αυτό, τηλεόραση και ίντερνετ και Facebook και όλα αυτά. Τόσο περισσότερο επιζητούμε αυτές τις εικόνες των μέσων για να μας δώσουν την αίσθηση της πραγματικότητας, της κοινωνικής πραγματικότητας. Καταλήγουμε δηλαδή να πιστεύουμε ότι όταν καταναλώνουμε εμπορικά προϊόντα, θα μας δώσουν ταυτότητα. Ναι. Η έννοια της διαφήμισης πολλές φορές προσφέρει αυτή την αίσθηση της επιτυχίας. Γινόμαστε δηλαδή, χάνουμε την πραγματικότητα. Δεν είμαστε πραγματικοί άνθρωποι. Είμαστε αναγνωρίσιμοι σε σχέση με αυτά που καταναλώνουμε. Εκεί καταλήγει το θέμα. Εκεί καταλήγει. Δηλαδή, ό,τι καταναλώνεις. Μίλησα εγώ για ετεροκαθορισμό. Μα το να αυτοκαθοριστείς, δηλαδή να αισθάνεσαι γεμάτος μέσα σου και ανεξάρτητος, θα πρέπει πρώτον να περιορίσεις τις ανάγκες σου σε αυτό που εσύ επιθυμείς και έχεις ανάγκη και σου είναι απαραίτητο, και δεύτερον να κάνεις χρήση τη γνώση σου. Είναι από τις βασικές προϋποθέσεις, γιατί
η όραση έχει σχέση με τη γνώση και όχι από τις εικόνες που μεταφέρει στον εγκέφαλό μας. Εδώ θέλω να πω κάτι που ισχύει στα διάφορα site. Όσοι προσπαθούν να διαβάσουν, και λέω προσπαθούν γιατί πραγματικά προσπαθείς να διαβάσεις μια είδηση πολλές φορές σε ένα site, κάθε 4 παραγράφους 5 βγαίνει και μια διαφήμιση και χάνεται η είδηση μέσα στις διαφημίσεις, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μην προλαβαίνεις να ολοκληρώσεις και να διαβάσεις ολόκληρο το άρθρο, γιατί παρεμβαίνουν οι διαφημίσεις ενδιάμεσα και σου αποσπούν την προσοχή, και αν είναι κάτι που σε ενδιαφέρει θα κλικάρεις πάνω στη διαφήμιση και σταματάς και την ανάγνωση. Α, εννοείται, θα μιλήσουμε λίγο για τις επιδράσεις. Ναι. Τα παιδιά που τραγουδούν σλόκα διαφημιστικά. Ναι. Δεν είναι αυτό λυπηρό, αντί να τραγουδούν παιδικά τραγουδάκια? Ναι. Βέβαια, μελετώντας αυτό το θέμα, διαπίστωσα ότι είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν οι μακροχρόνιες επιδόσεις της διαφήμισης στην κοινωνία. Και υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι, ίσως πολλοί, να στέκονται με συνειδητό σκεπτικισμό απέναντι στη διαφήμιση. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να αντισταθούν στη γενικότερη κοινωνική εικόνα. Και εγώ μιλάω και για μένα, που κάνω τεράστιον αγώνα και όμως και εγώ έχω βρεθεί στην ίδια θέση. Να πάρω κάτι περισσότερο γιατί είναι ωραίο. Ναι. Γιατί θα αρέσω. Δηλαδή αυτό. Γιατί είναι επώνυμο. Γιατί είναι μια επώνυμο. Γνωστή εταιρεία. Γιατί αυτό αυτό με καθορίζει. Ναι. Δηλαδή είμαι αυτό που καταναλώνω και όχι αυτό που είμαι πραγματικά σαν ανθρώπινη οντότητα. Και εδώ να πω ότι τη διαφήμιση των εταιριών την πληρώνει ο καταναλωτής. Είναι μέσα στην τιμή του προϊόντος, έτσι. Εννοείται. Λένε βέβαια, λένε ναι. ότι έτσι μελετώντας το θέμα, ότι τη διαφήμιση δεν την πληρώνει ο καταναλωτής, την πληρώνουν οι εταιρείες οι οποίες στοχεύουν. Δηλαδή δεν μπορούν να ανταγωνιστούν οικονομικά κάποιες μεγάλες εταιρείες και αφού πτωχεύσουν, οικονομικά κάπως σταθμίζεται το θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Ναι. Δηλαδή και αυτές οι εταιρείες πληρώνουν το κόστος της διαφήμισης και όχι ο καταναλωτής. Βέβαια, εδώ γελάμε, αλλά... Ναι, γιατί έτσι, γενικότερα έτσι τουλάχιστον περιγράφεται και έτσι απεικονίζεται στη βιβλιογραφία ότι τη διαφήμιση δεν την πληρώνει ο καταναλωτής, αλλά οι πτωχευμένες εταιρείες. Ναι. Αυτή η αναφορά γίνεται. Το κόστος παραγωγής του οποιοδήποτε εμπορεύματος ή οποιασδήποτε υπηρεσίας, και ειδικά όταν μπαίνει, αν είναι κάποιο εμπόρευμα που μπαίνει σε γραμμή παραγωγής, είναι πολύ μικρό. Και αυξάνεται σταδιακά ανάλογα και με τη διαφήμιση που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αν πρόκειται για μια εταιρεία όπου τα προϊόντα της φτάνουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μέσα από τη διαφήμιση, χρήματα που φτάνουν σε επώνυμους, είτε είναι τραγουδιστής, είτε είναι κάποιος καλλιτέχνης ή ηθοποιός, είναι τεράστια αυτά τα ποσά που δίνονται και αυτά επιμερίζονται μετά πάνω στο προϊόν. Εννοείται. Έτσι είναι. Είναι δεδομένο αυτό. Mm. Απλώς εγώ ήθελα να πω και την άλλη άποψη που υπάρχει, γιατί υπάρχει και αυτή η αναφορά. Τώρα το θέμα της διαφήμισης, δηλαδή τι είναι ο διαφημιστής. Εντάξει, στην ουσία θέλει να πουλήσει το προϊόν. Δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια. Mm. Είναι αυτό που γράφω στο κείμενό μου, θέλει να σου φορέσει το καπέλο μέχρι να σου κλείσει τα αυτιά να μην ακούς, τα μάτια να μην βλέπεις, και να ακούς και να βλέπεις με τα δικά του μάτια και να ακούς με τα δικά του αυτιά και ακόμα καλύτερα να σκέπτεσαι με το δικό σου μυαλό, με το δικό του μυαλό. Έχω αναφερθεί βέβαια και στο θέμα ότι η διαφήμιση είναι μια παραλλαγή η οποία αφορά και την προπαγάνδα. Ναι. Δηλαδή, τι κάνει η προπαγάνδα, η πολιτική παραλλαγή της διαφήμισης είναι η προπαγάνδα. Ο προπαγανδιστής, το σπέρμα, δηλαδή μια μικρή αλήθεια, με τον κατάλληλο τρόπο, το κάνει τεράστιο. Ναι. Αυτό κάνει και ο διαφημιστής. Την ίδια δουλειά κάνει. Και αν βέβαια το προϊόν έχει τις ιδιότητες που υποστηρίζει ότι έχει, τόσο το καλύτερο. Αν δεν τις έχει, δηλαδή εντάξει, καλύτερο για αυτόν και δεν θα χρειαστεί να κουραστεί να το εφεύρει με τη φαντασία του. Αλλά στην ουσία δεν τον ενδιαφέρει η αλήθεια ή το ψέμα, και αυτό εκεί πρέπει να εστιάσουμε, αλλά να πουλήσει το προϊόν. Και εσύ βέβαια αγοράζεις ως καταναλωτής, άκρητα,
χωρίς να το θέλεις. Δεν πειράζει, το θέλει αυτός. Σε χειραγωγεί, σε οδηγεί σε μονοδιάστατη σκέψη και δεν σε αφήνει να σκεφτείς ότι δεν επιλέγεις εσύ. Άλλοι επιλέγουν για σένα. Άλλοι επιλέγουν για σένα. Εγώ είμαι ευχαριστημένη με ένα προϊόν. Γιατί βλέποντας τη διαφήμιση λέω, έτσι, το έχω κάνει κι εγώ, το έχω πράξει κι εγώ στο παρελθόν. Λέω ότι, οκ, γιατί να μην το πάρω, ίσως είναι καλύτερο. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να αντισταθείς. Πάρα πολύ δύσκολο. Και βέβαια, καλά, μιλάμε τώρα για διαφημίσεις τραγικές. Είναι δυνατόν να μαθαίνεις γαλλικά στον ύπνο σου? Δηλαδή, το διάβασα και δεν μπορώ. Δηλαδή, και τώρα που το σκέπτομαι, γελάω. Είναι δυνατόν να κάνουμε φίλους πίνοντας τη σωστή μπύρα και να μας προσφέρει αρενοπότητα και όλα αυτά? Ή να δυνατίζουμε σύντροφο χρησιμοποιώντας το σωστό σαμπουάν. Ή να δυνατίζουμε με μαγικά βότανα, όπως γράφετε, ναι, και στο αυτό. Ή, καλά, δεν μιλάω τώρα για το μέρος το σεξιστικό, έτσι, που χρησιμοποιούνται, ναι, γυναίκες σε κάθε τι προσφερόμενο προϊόν. Έτσι, μία ημίγυμνη ωραία γυναίκα, είτε πουλώντας αυτοκίνητο, είτε πουλώντας τσίχλα, είτε πουλώντας, ναι, δεν ξέρω τι. Τελευταία πάντως βλέπουμε και ωραίους άνδρες. Ναι, εντάξει, να προβάλλουν, τι να κάνω, μην είναι δυσαρεστημένες. Και να προσελκύουν κυρίως το γυναικείο αγοραστικό κοινό. Εννοείται, εννοείται. Για να μην και οι γυναίκες έχουν θέμα, δεν είναι τυχαίο. Ναι. Δεν είναι τυχαίο, γιατί δεν είναι δυνατόν να πουλάς ένα αυτοκίνητο και να βάζεις μια πολύ ωραία γυναίκα ημίγυμνη επάνω στο καπό. Ναι. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο του αντικειμένου. Ναι. Το μάτι σου δηλαδή, η εικόνα είναι εκείνη που θέλει, ναι, δηλαδή, να τραβήξει, θέλει να σε προσελκύσει. Ναι, την προσελκύσει, να τραβήξει την προσοχή σου. Αυτό, και έμεσα να δεις το προϊόν. Εννοείται, εννοείται. Εδώ λένε ότι δεν είναι καινούριο το θέμα. Ναι. Από πολύ παλιά, ας πούμε, ότι είναι κάτι σαν σαμάνους τους λένε, σαν μάγους τους διαφημιστές, οι οποίοι είναι έτσι αόρατοι, δηλαδή είναι, δεν έχουν καμία σχέση με την κοινωνία, ας πούμε, με το... Παρουσιάζουν μόνο το διαφημιζόμενο προϊόν τους. Και μαγεύουν, δηλαδή, κατευθύνουν τον κόσμο. Είναι τελικά η διαφήμιση έχει καταλήξει, καταντήσει και καταλήξει να είναι χειραγωγία. Έχει γίνει, οδηγεί πια σε μια μονοδιάστατη σκέψη και δεν επιτρέπει στον κόσμο να αναγνωρίσει ότι ελέγχεται. Εκεί πιστεύω ότι βρίσκεται το αρνητικό της στοιχείο. Δεν θέλω να είμαι ισοποδετική. Θέλω να τονίσω τα αρνητικά στοιχεία. Αυτό είναι ο στόχος μου. Mm-hmm. Και βέβαια και εγώ ξεκινώντας πάντα από το να ξεκαθαρίσω τη θέση και τη σκέψη τη δική μου και μετά να το κοινωνήσω αυτό στον κόσμο. Έχω κλείσει ως εξής. Κάνοντας μια πρόταση, γιατί το να κάνεις διαπιστώσεις χωρίς προτάσεις δεν έχει πια νόημα, είναι πολύ κουραστικό. Γιατί λέει, εντάξει, ωραία, τα διαπιστώνεις εσύ, εγώ, α, ο, β, ο, γ. Και τι κάνω, τι γίνεται, που υπάρχει λύση, λύση μην περιμένεις από κανέναν. Την απάντηση θα της δώσει ο καθένας μόνος του. Σαν κοινωνία, λέω ότι την απάντηση θα τη δώσει η εκπαίδευση. Μέχρι όμως να συμβεί αυτό, ο καθένας πρέπει να κινείται με μπούσουλα την ανάγκη. Θέλεις ένα παντελόνι? Γιατί? Για να σε καλύπτει, να σε ζεσταίνει ή να σε δροσίζει, ας πούμε, ανάλογα με το καλοκαίρι, και να μην κυκλοφορείς γυμνός. Ναι. Ωραία. Πόσα παντελόνια πρέπει να έχεις? 1, 2, 3, 5, 10, δεν ξέρω πόσα. Θα πρέπει να περιορίσεις τις επιλογές σου, το ζητούμενό σου, στις ανάγκες σου. Και όχι ό,τι ετοιμάζουν οι άλλοι για μας, δηλαδή και αυτό είναι της μόδας, και αυτό μου αρέσει, και αυτό είναι ωραίο χρώμα, και αυτό είναι έτσι, και αυτό είναι αλλιώς. Και άμα πάμε στο γυναικείο πληθυσμό, ντουλάπες που δεν χωράνε τίποτα. Όχι από μόνο. Ρούχα και παπούτσια, τσάντες. Παρατήρησε και το τραγελαφικό. Να είναι γεμάτες οι ντουλάπες ρούχα και να, λες, και δεν να έχω λένε να... οι κυρίες, δεν έχω τι να φορέσω. Δηλαδή, αυτή τη σύγχυση, ναι, αυτή τη σύγχυση, πόσο εύκολα, πόσο πολύ εύκολα τα καταφέρνουν. Ναι. Και βέβαια,
και για υπηρεσίες, έτσι. Δεν είναι μόνο τα καταναλωτικά αντικείμενα, και υπηρεσίες. Και δεν θα πρέπει να αρκούμεθα στην... Πρέπει να πηγαίνουμε να ψωνίζουμε, να αρκούμαστε στη φυσική διαφήμιση. Ναι. Να βλέπουμε το προϊόν ζωντανά. Ναι. Και στη δοκιμασμένη υπηρεσία. Θα σας πω ένα παράδειγμα πραγματικό προσωπικό. Και το οποίο είναι δηλαδή εξωφρενικό στην κυριολεξία. Κυριολεκτό στο λόγο μου. Μέσα στο ίντερνετ υπάρχει μια εταιρεία πολύ γνωστή η οποία διαφημίζει γυναικεία ρούχα. Ναι. Είδα λοιπόν ένα γυναικείο κουστούμι που μου άρεσε. Τηλεφωνώ στην εταιρεία και κάνω την εξής ερώτηση. Αφού ρώτησα τέλος πάντων τι χρώματα είναι και τα λοιπά και τα νούμερα και όλα αυτά, λέω τι ποιότητας είναι το ρούχο. Απάντηση. Με ό,τι ποιότητα φτιάχνονται τα κουστούμια. Λέω δεν κατάλαβα. Λέω τι ποιότητα έχει. Τι ποιότητα, τι είναι νάλλον, βαβακερό, άλλη σύνθεση έχει, ναι. Μάλινο, τι είναι. Κυρία μου, και επιθετικά, κυρία μου, με ό,τι φτιάχνονται τα κουστούμια. Είναι δυνατόν λοιπόν να δίνονται τέτοιες απαντήσεις ή πιθανόν να μην δέχονται ερωτήσεις τέτοιου τύπου και να στέκονται αυτές οι εταιρείες. Αυτό πρέπει, είναι εξοργιστικό να το ακούς. Δηλαδή στην ουσία μου κάνει και παρατήρηση. Ναι. Πιθανόν και η ίδια να μην ήξερε ή να μην έχει δεχθεί ερώτηση αυτού του τύπου. Δηλαδή, ή ήξερε τι πουλάνε και δεν ήθελε να το αποκαλύψει. Ήξερε ποιας ποιότητας είναι. Τέλος πάντων, όμως είναι τραγικό. Ναι. Είναι τραγικό. Δηλαδή σημαίνει ότι όσοι παίρνουν ρωτάνε, ξέρω εγώ τι νούμερο είναι αυτό, αυτά, στείλ το. Ναι. Δηλαδή ανεξάρτητα θα αρπάξει φωτιά μετά. Γιατί άμα είναι κανένα. Ναι, ή θα ζεσταίνεσαι πάρα πολύ το καλοκαίρι αν είναι νάιλον. Ναι, εννοείται. Εννοείται γιατί τα περισσότερα. Βγάζει κοκκινίλε στο δέρμα σου, ναι. Τα περισσότερα είναι προϊόντα τα οποία είναι τοξικά. Κάποια στιγμή θα ήθελα να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Με την τοξικότητα των προϊόντων. Τα ρούχα, τα περισσότερα ρούχα είναι κατασκευασμένα με χημεία. Ναι. Είναι ιδιαίτερως τοξικά και πολύ επιβλαβή. Και τα φάσματα και τα χρώματα. Ναι, όχι, ιδιαίτερως επιβλαβή. Ναι. Δηλαδή σε συζητήσεις που κάνει με πρόσωπο, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος επιστήμονας, Νιζάμπης λέγεται, θα το πω, ο οποίος είναι στο ΙΤΕ, στο Ίδρυμα Τεχνολογικό Ερευνών στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, χημικός μηχανικός, ο οποίος μου είπε ότι τα περισσότερα από τα ενδύματα που φοράμε είναι τοξικά. Δηλαδή προκαλούν έμεσα, μακροχρόνια, προκαλούν στον οργανισμό διάφορες ασθένειες. Ναι. Και τώρα ρωτάς το απλό, μην αρπάξεις, εγώ δηλαδή δεν αντέχω καθόλου τα νάιλον, έτσι. Ναι. Δεν τα αντέχει το δέρμα μου, η επιδερμίδα μου. Και ρωτάς τι ποιότητας είναι το ρούχο και μου απαντάει, μου έδωσε αυτή την ανόητη, τη θρασίτατη απάντηση από μια εταιρεία η οποία, δεν σας μιλάω εταιρεία, η οποία είναι χθεσινή. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η διαφήμιση. Δηλαδή εντάξει, το χρώμα, το στυλ κτλ. Και αυτό και τίποτα άλλο, δηλαδή περαιτέρω. Γιατί και το ρούχο θα πρέπει να μας ενδιαφέρει η ποιότητά του. Ναι. Δεν χρειάζεται να πάρουμε 10 ρούχα. Ας πάρουμε ένα σύμφωνα με τις οικονομικές μας ανάγκες. Συν ότι η διαφήμιση έχει παράπλευρες απώλειες. Γιατί συνεχώς επιθυμείς να καταναλώνεις, τα οικονομικά σου δεν ανταποκρίνονται σε πολλούς. Άσε που στα έχουν έτοιμα, έτσι. Βγάζεις λίγα χρήματα, άντε να πάρουν από δίλατο, σου περισσεύουνε. Βγάζεις λίγο περισσότερα, έτοιμη η ανάγκη να πάρω ένα αυτοκίνητο, ναι, ή να αλλάξω το παλιό. Βγάζεις λίγα περισσότερα από αυτά, άντε έτοιμο να πάρω ένα σπίτι. Δηλαδή, οι ανάγκες σου είναι έτοιμες. Δούλευε και εμείς εδώ είμαστε. Ναι. Να καταναλώνουμε διαρκώς, με λίγα λόγια. Να καταναλώνουμε διαρκώς. Δεν είναι δρόμος όμως ισορροπίας. Δεν είναι δρόμος ισορροπίας. Δεν θα τη βρεις ποτέ. Είναι ένα λούκι που όσο το περπατάς, αυτό σφίγγει γύρω σου. Στενεύει. Και θα καταλήξουμε ότι, αδέλφια, κάντε χρήση το μυαλό σας.
Μάλιστα. Και για να ολοκληρώσουμε και να πω και εγώ μια κουβέντα, ότι είναι απαραίτητη διαφήμιση και ειδικότερα από τις μικρότερες επιχειρήσεις, γιατί αν αφήσουμε αυτούς τους γίγαντες να διαφημίζονται μόνο, καταλαβαίνουμε ότι οι πιο μικρές επιχειρήσεις και οι τοπικές επιχειρήσεις, για να έρθουμε εδώ και στα δικά μας, αν δεν διαφημιστούν, δεν έχουν μέλλον. Έτσι, με τόσες διαφημίσεις που δέχεται καθημερινά ο καθένας μέσα από τόσα μέσα πλέον που υπάρχουν σήμερα στη διάθεσή μας. Δεν μπορεί να σταθεί. Ναι. Δεν μπορεί να σταθεί. Πρέπει και εσύ να προβάλλεις, και εδώ είναι που πρέπει μια επιχείρηση, για παράδειγμα μικρότερη, να προβάλλει την ποιότητα, να κάνει τη διαφήμισή της με άλλο τρόπο. Όπως να πει αλήθεια. Ναι, να πει αλήθεια και όχι ψέμα, γιατί και όπως λέει ο λόγος, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Δηλαδή, μια φορά θα κάνεις την αγορά, από εκεί ίσως να μην ξαναπάρεις ποτέ σου ένα προϊόν της συγκεκριμένης εταιρείας, γιατί δεν έμεινες ευχαριστημένος ή ευχαριστημένη. Μα οι τοπικές τώρα, τα μαγαζιά της πόλης γενικά, ας πούμε για τη δική μας την πόλη, ναι, δεν λειτουργούν με περαστικός. Ναι, ναι. Εάν δεν προσφέρουν ποιότητα, δεν μπορούν να σταθούν. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή και τα μέσα ενημέρωσης λίγο πολύ ελέγχουν την ποιότητα του διαφημιζόμενου προϊόντος. Δηλαδή θα πω κι εγώ, το Αλέξιας που διαφημίσεις ή πολύ συχνά, και επειδή είμαι κι εγώ γλυκατζού, έτσι, ότι τα γλυκά της μου αρέσουν πάρα πολύ. Ναι. Γιατί να μην το πω. Είναι διαφήμιση στόμα με στόμα που κυριαρχεί και στις μέρες μας. Είναι διαφήμιση προσωπική. Από στόμα φυσική. Σε στόμα, έτσι, φυσική. Η φυσική όχι διαφήμιση. Κόνα, φυσική. Ναι. Ότι το δοκίμασα, μου άρεσε και το μεταφέρω. Το λέω, ναι, λέω την καλή εμπειρία που είχα. Θα πω και την κακή εμπειρία, αν κάτι δοκιμάσω και δεν μου αρέσει. Εννοείται, γι' αυτό λέω δεν μπορεί να σταθεί μια επιχείρηση εδώ εμπορική χωρίς να έχει ποιότητα, δεν έχει περαστικό κόσμο που πήρε και ό,τι πήρε και μάπα να πήρε, ξέρω εγώ, είτε εντελώς άχρηστο πράγμα, δεν θα ξαναπεράσει. Εδώ θα πρέπει να προσέχεις την ποιότητά σου για να μπορεί να σταθείς. Γιατί έχεις μόνιμους πελάτες. Θα έρθει και αύριο, θα έρθει και μετάβριο, ναι, με τους ίδιους θα δουλέψεις. Βέβαια. Και επειδή είμαστε και μικρή κοινωνία και λίγος ο κόσμος που είναι εδώ και δουλεύει πάρα πολύ και το από στόμα σε στόμα, οπότε αν κάτι δυσαρεστήσει κάποιον, είναι πολύ εύκολο να μεταδοθεί, να διαδοθεί αυτό μέσα σε αυτή τη μικρή κοινωνία που ζούμε. Εννοείται. Αυτό ότι είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Εμείς το ζούμε το χώρο, γιατί εντάξει και εγώ από εδώ ψωνίζω. Ναι. Δεν φεύγω από την πόλη. Και έτσι πρέπει, ναι. Δηλαδή στηρίζω την πόλη. Στηρίζω τους επιχειρηματίες της πόλης και δηλαδή δεν ψωνίζω, ειλικρινά το λέω, ότι δεν ψωνίζω τίποτα από τις ανάγκες μου εκτός πόλης. Γιατί νομίζω ότι έτσι πρέπει να διατηρήσουμε και ζωντανή την πολιτεία μας. Ναι. Και να δοθούν και θέσεις εργασίας και να δουλέψετε κι εσείς. Έτσι είναι μια αλυσίδα. Γενικά, μια αλυσίδα. Μια αλυσίδα είναι, ένας κύκλος είναι. Ναι. Μια αλυσίδα. Πάντως ωραία τα γλυκάκια. Και όταν το διαφημίζετε. Ελένη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά και ενδιαφέροντα που είπαμε σήμερα και συζητήσαμε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με τη διαφήμιση και αφορά όλους μας, έτσι, γιατί όλοι είμαστε δέκτες, αποδέκτες των διαφημίσεων και από μικρές και από μεγάλες εταιρείες, και καλό είναι έτσι που και που να σκεφτόμαστε και λίγο παραπέρα από αυτά που βλέπουμε και ακούμε και διαβάζουμε, έτσι ό,τι μας προβάλλουν, γιατί είναι δρόμο, ο στόχος Λεωνίδα, η πώληση, δεν είναι κάτι άλλο, η κατανάλωση, και εμείς πρέπει να τα βάζουμε αυτά σε μια τάξη αν πραγματικά έχουμε ανάγκη κάτι να πάρουμε και όχι μόνο επειδή διαφημίζεται πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω πολύ για αυτή την κουβέντα σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και τους ακροατές σας, εύχομαι καλή συνέχεια και στο επανειδήν πάλι, Λεωνίδα. Έγινε, καλή σου μέρα, Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, γεια.